είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή σήμερα για το Σύλλογο, αλλά και για το χωριό μας, να υποδεχόμαστε και να φιλοξενούμε μουσικό σχήμα της Πιερίας, πανελληνίως γνωστό και καταξιωμένο. Εδεσιμότατε, κυρία Πρόεδρε του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου, κύριε έφορε του Συλλόγου και παλιέ πρόεδρε, δήμαρχε Γρηγόρη Παπαχρήστο, κύριε Πρόεδρε της Οπικής Κοινότητας Μιλιάς, λοιποί καλεσμένοι, ο καθένας με την ιδιότητά του την επίσημη, συνεργάτες και φίλοι, μέλη του Συλλόγου, αγαπητοί συγχωριανοί, αγαπητά μας παιδιά των χορευτικών, γιατί σήμερα έχουμε κοντά μας την Ορχήστρα Νέων του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου για την παρουσίαση συναυλίας έντεχνου ελληνικού λαϊκού και παραδοσιακού τραγουδιού με τη σύμπραξη στην τελευταία κατηγορία και της χοροδίας του Συλλόγου μας, καθώς και του συγχωριανού και συνεργάτη μας του κλαρινίστα Θόδωρου Τζίκα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου, ιδιαίτερα την κυρία Γκριμούλα την Πρόεδρο, τον έφορο Δημοσίων Σχέσεων πρώην Δήμαρχο Δίου, τον κύριο Γρηγόρη Παπαχρήστο, τον μαέστρο και φίλο Νίκο Πατρί, για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και για την παρουσία του σήμερα εδώ. Και φυσικά όλα τα παιδιά της ορχήστρας που σε λίγο θα ακούσουμε, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές. Για μια ακόμα φορά, οι μνήμες Λαζέων μας δίνουν την ευκαιρία να επιστρέψουμε για λίγο στις ρίζες μας και να οικοδομήσουμε πληρέστερα την εθνική και πολιτιστική μας αυτογνωσία με την ευτυχή μάλιστα συγκυρία φέτος της συμπλήρωσης 50 χρόνων ζωής του Συλλόγου μας. Από τη θέση αυτή και ως πρόεδρος του Συλλόγου επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές από καρδιάς ευχαριστίες στους χορηγούς των εκδηλώσεών μας, την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Κατερίνης για τη συνδιοργάνωση και τη χορηγία, καθώς και στους υπόλοιπους χορηγούς, όπως θα αναγραφτούν στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας «Τα Δέοντα από τη Μιλιά», που σε λίγες μέρες εκδίδεται. Να ευχαριστήσουμε ακόμα τους χοροδιδασκάλους Παναγιώτη Παγωνίδη, Εύη Κατσιχιδίρογλου και Βασίλη Γεωργοβασιλείου για την προετοιμασία των χωρών, αλλά και τα παιδιά των χορευτικών, τα μέλη της χοροδίας μας, που εργάστηκαν όλη την περίοδο πρόθυμα, και να ευχαριστήσω πρωτίστως όλους εσάς αγαπητοί μας συγχωριανοί και εκλεκτοί φίλοι του Συλλόγου και του χωριού μας, που πληθωρικά απόψε τιμάτε με την παρουσία σας στην εκδήλωση. Κάνοντας έναρξη της συνεργασίας μας αυτής, παρακαλώ την Πρόεδρο του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου ή κάποιον εκπρόσωπό της, την Αντιδήμαρχο Δίου Ολύμπου Μαρία Τσιμήτρη. Αυτή ήταν έκπληξη για μένα, Μαρία, απόψε και δεν το περίμενα. Ένα μικρό χαιρετισμό, Μαρία. Καλησπέρα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και συγκινημένη που βρίσκομαι στη Μιλιά, εκπροσωπώντας το Δήμο Δίου Ολύμπου και το Κέντρο Γραμμάτων και Τεχνών Δίου. Θα ευχαριστήσω την Πρόεδρο, την κυρία Γκριμούλα, αλλά και τον κύριο Παπαχρήστο του Δημοσίων Σχέσεων του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών που μου δώσανε αυτό το ρόλο απόψε να χαιρετήσω εγώ την εκδήλωση, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης μου με τη Μιλιά. Νομίζω ότι η πορεία εδώ στη Μιλιά ήταν τόσο σημαντική τα χρόνια που έζησα εδώ, που είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, κύριε Γιώργο. Να πω ότι αποδεχτήκαμε με ιδιαίτερη χαρά την πρόσκλησή σας στο Κέντρο Γραμμάτων να παρευρεθεί η ορχήστρα μας, ένα δημιούργημα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Προερχόμαστε και εμείς από μια περιοχή με ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά, το Δίον, και δημιούργημά μας είναι η ορχήστρα αυτών των παιδιών.
που θα δείτε απόψε. Αποδεχθήκαμε λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά γιατί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιλαζέη σε όλη του τη διαδρομή των 50 χρόνων με την καταγραφή της τοπικής ιστορίας κατέστησαν τη Μηλιά ως ένα ιστορικό κέντρο της Πιερίας που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση του Ολύμπου. Έτσι λοιπόν και εμείς βάζουμε το λιθαράκι στις μνήμες Λαζέων απόψε και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Να συγχαρούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Χανδόλια, αλλά και όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλαισίωσαν όλα αυτά τα χρόνια τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου για όλη τους την προσφορά. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη στην συνέχεια, στην πορεία σας. Εμείς θα σας απονείμουμε κάτι από το Δίον, το ιστορικό κέντρο της Μακεδονίας και της Πιερίας, ένα μικρό Αλέξανδρο, εις μνήμη της επίσκεψής μας. Τι μπορούσαμε να περιμένουμε καλύτερα για το μεγαλείο της Μακεδονίας από έναν Αλέξανδρο. Εμείς ετοιμάσαμε μια μικρή πλακέτα για το Κέντρο Γραμμάτων και Τεχνών Δίου και τρία βιβλία των εκδόσεων του Συλλόγου μας. Λεμονιά. Μικρή στο δέ μας, αλλά με όλη μας την καρδιά τον μαέστρο στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα παιδιά του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών, της Ορχήστρας του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών. Μαζί και τρεις από τις εκδόσεις του Συλλόγου μας, η Μαρία ήταν εισηγήτρια στο ένα από αυτά, ένα προηγούμενο, ένα ανέκδοτο χειρόγραφο του γιατρού Γιάννη Λάζου για τις επαναστάσεις του 54 και του 78 στον Όλυμπο και ένα τελευταίο για τη Μηλιά, τους αγώνες των Μιλιωτών στον πόλεμο του 40. Μαρία Τσιμήτρη, ήταν μεγάλη τιμή και χαρά μας η παρουσία σου. Θα παρακαλέσω τον μαέστρο, τον Νίκο τον Πατρί. Έχουμε να του δώσουμε κάτι. Τον Νίκο τον Πατρί. Για να θυμάσαι ότι η Μηλιά έχει παράδοση μουσική, τον διπλό ψηφιακό μας δίσκο που έχει μεν εξαντληθεί αλλά κρατήσαμε ένα για σένα. Εδώ είναι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και το βιβλίο «Η Μηλιά στη διαδρομή των αιώνων». Να είστε καλά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία απόψε στην εκδήλωση. Παρακαλούμε, αφού ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά της Ορχήστρας Νέων του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου, τους καλούμε να πάρουν τη θέση τους και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στην οργάνωση της σημερινής συναυλίας. Καλή διασκέδαση και καλό καλοκαίρι.
αγάπησα στα ίδια. Μη μ' αποφεύγεις μάτια μου, μη με κοιτάς σαν ξένη ζωή που δεν μοιάζεται. Είναι ζωή κλεμμένη. Μη μ' αποφεύγεις μάτια μου, μη με κοιτάς σαν ξένη ζωή που δεν μοιάζεται. Με τραβάει κοντά σου, πατάει.
μαλλιά. Παίξε τσιτσάνι το μπουζουκάκι, ρίξε μου μια γλυκιά πένια. Come on,
στο μαντήλι. Πλήγια στην αδερφούλα μου, αδερφούλα μου. Και στη γειτονοφούλα μου, γλυκό φιλί.
Έχω γυμνός, ξεκίνησα. Εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι δρόμος και τραγούδι μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι. Ή θα χύνω, μη φοβάσαι. Κι αν χιονίσει και αν βρέχει, άγριο λουλούδο αντέχει. Κρατήσεις μονάχα από σιγουριά. Το χρύο το συνήθισα. Αντέξω και στα χιόνια. Έχω γυμνός, ξεκίνησα. Εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι ο δρόμος. Τραγούδι μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι. Ή θα γίνω, μη φοβάσαι. Κι αν χιονίσει και αν βρέχει, άγριο λουλούδο αντέχει.
Μόλις τη ζωή στην άκρη άλλη μια φορά έμειναν τα όνειρα μισά. Στέγνωσε ξανά το δάκρυ μέσα στην ψυχή και έγινε αλμύρα στην πληγή. Θέλω να σου πω αντίο, όμως δεν μπορώ. Μένω μες στο λάθος μου να ζω. Ό,τι μου ζητήσεις δίνω και να σου ζητώ. Να έρχεσαι κι εγώ να ξαναζω. Σαν τα μόνο στα κρυφά, εκεί στα σκοτεινά γεννιέμαι στα φιλιά. Αγγίζω μια φορά εκεί στο πουθενά και χάνομαι μετά.
στη ζωή. Αυτή η ατέλειωτη γλίτσα σου για τη ζωή στο άγνωστο. Τι μου έχει δώσει να ξέρεις και που να φανταστείς. Αγάπη μου τρελή, να με ζητάς μη κουραστείς. Σαν λες όλα θα γίνουνε και ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Έτσι μου κουστάει.
Thank you.
ξαναγύρνα. Μα εγώ γεννιέμαι και πεθαίνω μαζί, γιατί σε ίδια η μοίρα μου εσύ. Μα εγώ γεννιέμαι και πεθαίνω μαζί, γιατί σε ίδια η μοίρα μου εσύ.
κοιτάζω τις σκιές. Μια φωνιά το θάλασσες φακές. Σπήλες και ξέρω τα νερά, είδες και γυρίες. Δεν απάνει, δεν καθάνει. Τα ρούχα μου μυρίζουνε φωτιά. Άσε τα ψέματα και βγες απ' το τεκέ. Βασιλική σου να μωρά.
φαρμακητό κανά, ωραία λεμονάδα. Εγώ το φαρμακητό κανά, ωραία λεμονάδα. Το σηκώνα και το πίνα, με το συναισθημάδα. Το σηκώνα και το πίνα, με το συναισθημάδα. Σε αυτό το σημείο να πω και εγώ ότι τα τραγούδια τα ερμήνευσαν η Φιλιό η Σέρβου, η Όλγα η Ζορμπά, οι αδερφές Λίζα και Μαρίνα Πιντόρε και ο Σάκης ο Τζίμας, που είναι Σάκη, έλα το Σάκη. Νέα παιδιά ανερχόμενα, η Φιλιό καθηγήτρια μουσικής και η Όλγα καθηγήτρια μαθηματικών και το χόμπι τους είναι η μουσική. Α, συγγνώμη, είναι και η Ειρήνη Καλατζόγλου, έλα Ειρήνη μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα κάνουμε και ένα παραδοσιακό πρόγραμμα με πανελλήνια τραγούδια και τοπικά δικά σας. Λίγη υπομονή ακόμα και νομίζω ότι πάει πολύ καλά η βραδιά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε τα παιδιά του χορευτικού μας. Παρακαλώ τον Νίκο τον Πατρί να έρθει λίγο κοντά μου. Του κλέψα λίγη από τη δόξα του, αλλά ο Νίκος ο Πατρίς τώρα με το καινούριο CD που το δώσαμε θα μάθει τα μιλιώτικα και επομένως την επόμενη φορά θα τα διευθύνει κιόλας. Εμείς οι νεότεροι παίρνουμε παραδείγματα από τους μεγαλύτερους, όχι μόνο σε ηλικία. Έτσι. Μαρία Ζάκου. Λεμονιά. Λοιπόν, μαέστρο μου, το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε για σένα, για το Κέντρο Γραμμάτων και Τεχνών Δίου και για τούτο τον ωραίο κόσμο που πληθωρικά γέμισε το χώρο μας, είναι μια ανθοδέσμη για σένα. Ευχαριστούμε για την παρουσία όλων. Καλό καλοκαίρι. Πάντα γεμάτο να είναι το αμφιθέατρο της πλατείας μας. Στη χοροδία, στην ορχήστρα, ένα ακόμα χειροκρότημα. Μπράβο. Καλό βράδυ.